coach. Πήρατε την νίκη που ψάχνατε στη σειρά των τελικών. Πλέον πάτε στη Λάρνακα. Πρέπει να κάνετε το break στο Κίτιο για να μείνετε ζωντανοί. Πέστε μας πρώτα για το σημερινό παιχνίδι. Πώς κύλησε, τι ήταν αυτό που τελικά σας έδωσε το πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο και καταφέρατε και νικήσατε την ΑΕΚ σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Καταρχήν ήταν ένα τελικό, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες αξίζανε την νίκη. Νομίζω αν εξαιρέσει το δεύτερο παιχνίδι στη Λάρνακα που παίξαμε τραγικά και δίκαια η ΑΕΚ κέρδισε το παιχνίδι και με τη διαφορά που κέρδισε. Και στα δύο παιχνίδια, και εδώ και το πρώτο και το σημερινό, οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα να το βλέπεις σαν φίλαυλος, αλλά εμείς που το ζούμε μέσα είναι πολύ πιο δύσκολο για μας. Τέλος πάντων, παίξαμε πιο επιθετικά. Ήμασταν πιο επιθετικά και στην άμυνα και στην επίθεση. Ήμασταν πιο ψύχρεμοι. Ήμασταν όλοι. Ο Μπένσεν τραυματισμένος, ο Σάιμο τραυματισμένος, ο Κουρμπάλη τραυματισμένος. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικές οι μονάδες για εμάς. Και σήμερα επανήλθαν κάθε μέρα και καλύτερα όσο αφορά τα σωματικά. Και γι' αυτό φάνηκε και στη διάρκεια που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο όσο αφορά και το σκοράρισμα αλλά και τη διασκέδαση του σκορ. Στο ημίχρονο ήσασταν στη ισοπαλία, αλλά είχαμε παίκτες όπως για παράδειγμα ο Κρουπάλη που δεν μπόρεσε να μπει ακόμη στο ρυθμό του αγώνα. Τι είπατε στην ομάδα σας στο ημίχρονο και μπήκατε βελτιωμένοι στο τρίτο δεκάλεπτο? Δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι επιθετικά, σαφώς είναι όλοι πάνω του. Αλλά αυτό που μας έδωσε μέσα στο παιχνίδι, τραβώντας όλες τις βοήθειες, έχοντας σωστό timing τις περισσότερες φορές τις πάσεις, έχουμε παιδιά που μπορούν να σουτάρουν και να δημιουργήσουν απ' έξω. Αν κάποιος βλέπει μόνο τα νούμερα, απλά θα κάθεται και θα φωνάζει όπως φωνάζουν εδώ πέρα. Αν βλέπει γενικώς τη γενική εικόνα, είναι τελείως διαφορετικό. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου δεν ήταν τόσο κλειστή άμυνα της ΑΕΚ και βρήκε χώρο να δημιουργήσει μέσα ο Κρου, νομίζω ότι έβαλε πολύ δύσκολα καλάθια. Ήταν πολύ σημαντικός, φόρτισε τους αντίπαλους κλειούς της ΑΕΚ που είναι πραγματικά πολύ καλοί παίκτες με φάουλ. Δεν αλλάξαμε κάτι τακτική μας, ήμασταν απλά πιο επιθετικοί και σαφώς πιο συγκεντρωμένοι. Πάτε Λάρνακα, εκεί όπου πριν από λίγες μέρες δεχτήκατε μια βαριά ήττα με 30 πόντους. Τι μαθήματα σας έδωσε εκείνο το μάτς εν ώψη του τέταρτου τελικού? Νομίζω το μάθημά μας το μάθαμε σήμερα, παίζουμε. Είναι σειρά αγώνων, έτσι. Τι κερδίσεις 1, τι κερδίσεις 30, τι κερδίσεις 40, τι κερδίσεις 3 είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν όμως πάμε με το mentality που είχαμε στο δεύτερο παιχνίδι και κυρίως στο δεύτερο μήκρονο, σαφώς και δεν έχουμε καμία τύχη και σαφώς θα κερδίσει το ποτάθμα δίκαια. Αν όμως είμαστε συγκεντρωμένοι, είμαστε σκληροί και στην άμυνά μας και στην επίθεσή μας, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και είναι και τζιο τελικός. Έτσι. Δηλαδή, εμείς φεύγουμε, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Είναι πολύ και σημαντικό. Σαφώς η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα γιατί έχει ένα ακόμα κανονάκι να κάψει άμα χάσει μεθαύριο. Αλλά κοιτάμε τη δικιά μας την ομάδα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πάλι σιγά σιγά στο ρυθμό που θέλουμε. Κόουτς, μια τελευταία ερώτηση. Ποτέ στην ιστορία του Κυπριακού μπάσκετ ομάδα δεν επέστρεψε από το 0-2 στους τελικούς. Εσείς το κάνατε όμως με την ΑΕΚ Αθηνών ως παίχτης απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Δύο φορές. Η δεύτερη πότε ήταν? Την ΕΦΕΣ. Την ΕΦΕΣ στην Τουρκία. Άρα ξέρετε τον τρόπο. Δεν παίζω. Είστε coach. Ναι. Είναι πάρα πολλές συγκυρίες είναι έτσι. Θα μπορούσε το καλάθι του πρώτου, στο πρώτο παιχνίδι του Μπράουν το είχε χάσει και να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Και να μην μιλάγαμε γι' αυτό. Εξαρτάται πώς θα παρουσιαστούμε ξανά και πάλι. Το τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει είναι απλά για τις στατιστικές. Το πώς θα εμφανιστούμε και το πώς θα είμαστε για το τελικό παιχνίδι που είναι μετά από δύο μέρες, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.